Και ενώ είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά αυτή την εβδομάδα, η πολιτική φάνηκε να μην της πηγαίνει καθόλου, ήρθε πρώτα τελευταία. Σήμερα, τι θα γίνει με την B? Βασιλική, προφανώς είπες, μου είπανε να φορέσω εντυπωσιακό φιόγκο, θα τους δείξω εγώ. Έβαλες ένα μπροστά και είπες, σε περίπτωση που δεν δουν τον μπροστά... Ένας είναι όλος. Έχω και έναν από πίσω, φαίνεται δεύτερος αυτός. Ναι, είναι σαν, πώς το λένε, σαν οφθαλμαπάτι, ότι είναι ένα, θεωρητικά, κατάλαβες. Α, μη μου ότι λες είναι, τέτοια ναι, πράγματα, δεν την κατάλαβα ένας. Την οφθαλμαπάτι. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να είσαι εντός κόνσεπτ. Έχω αυτή την αίσθηση. Κανείς δεν ξέρει. Εγώ προσωπικά τώρα, θα δούμε τι θα γίνει. Πού θα πας έτσι? Λοιπόν, πάω σε ένα χώρο όπου νοικιάζονται δωμάτια από καλλιτέχνες, κυρίως από σχεδιαστές είτε κοσμημάτων είτε ρούχων, τσάντες, αξεσουάρ. Εκεί παρουσιάζει ο καθένας τα δημιουργήματά του και μετά έχει πάρτι στο επάνω μέρος του κτηρίου, όπου εκεί θα είμαι με φίλες, θα πιούμε το ποτό μας, θα μιλήσουμε. Το έχω ξανακούσει αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα πάει η βαθμολογία. Ναι, εννοείται, ναι. Έλα. Εψιλον, εψιλον, σίγμα. Μπράβο. Σίμον, έχεις γράψει Τζίτζι Φιόγκος εκεί. Ναι. Γιατί... το έχω από πριν, μην νομίζω. Όχι, όχι, το είδα, το είδα. Α, εγώ δεν το είδα. Αλλά και να το είδα. Για μένα δεν έχω πρόβλημα. Όχι, 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 δεν το έχω γράψει από πριν. Όχι, για σένα ή κάποιον άλλον έξω. Για πες. Μας βλέπουν όλοι. Όλοι μας βλέπουν. Ναι, αγάπη μου. Και αυτούς που θέλουμε, και αυτούς που δεν θέλουμε. Τι να κάνουμε, να μην αφήνουμε τα μηνύματά μας. Έτσι είναι. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ το τσεντάκι αυτό. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν μου αρέσει καθόλου η ποιότητα στο φανελάκι που φοράς. Καθόλου δεν μου αρέσει η ποιότητά του. Το έχω ξαναπεί ότι γενικά με τα τισέρτ εγώ έχω ένα θέμα και με τους λαιμού, και με το λαιμό εδώ και τα λοιπά, και με την ποιότητα. Δεν μου αρέσει καθόλου η ποιότητα στο φανελάκι. Επίσης δεν μου αρέσει και καθόλου και το ύφασμα από το παντελόνι. Η σιλουέτα σου είναι κάτι το οποίο έχω συνηθίσει και βλέπω σε σένα γενικά. Το έχω ξαναδεί αυτό. Μου αρέσει μόνο αυτό με το φιόγκο που είναι φανταστικό χρώμα. Και μου βάλες ένα. Ναι. Ωραία. Μα μου αρέσει μόνο αυτό. Αυτό και η τσάντα. Δεν μου αρέσει το παντελόνι. Ναι. Δεν μου αρέσει καθόλου το φανελάκι. Ναι. Και μου αρέσει η τσάντα και αυτό. Δηλαδή είναι η τσάντα όπου και να την έβλεπα θα μ' άρεσε. Δεν το συζητώ καν. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή αν δεν σ' άρεσε τίποτα, τι θα έβαζε, μείον 6. Δεν έχουμε. Με είδες. Τα ίδια λέμε. Ναι, αυτό λέω, δεν έχουμε. Τα ίδια λέμε ακριβώς. Ναι, αυτό, τα ίδια λέμε ακριβώς. Ότι δεν έχουμε. Άμα είχαμε, θα βλέπαμε τι θα βάζαμε. Ναι, μου αρέσει μόνο αυτός ο φιόγκος πολύ. Θα μου πεις με τι θα το ήθελα. Γιατί τον έχω φτιάξει. Δεν ξέρω με τι θα το ήθελα. Λίγο πιο μικρός. Όχι, δεν με νοιάζει, δεν είναι λίγο πιο μικρός. Μου αρέσει που είναι μπροστά και πίσω. Μου αρέσει που είναι τεράστιος. Το παντελόνι δεν μου αρέσει. Εμένα πάρα πολύ. Το ύφασμα. Το ύφασμα του παντελόνι δεν μου αρέσει σίγουρα καθόλου. Είναι το φτηνό. Να πάμε το καιρό. Καθόλου φθηνό δεν είναι. Δεν είναι, μα δεν μου αρέσει καθόλου. Καθόλου φθηνό δεν είναι. Σε πληροφορώ. Είναι πολύ καλό ύφασμα. Κοίταξε. Και δεν τσαλακώνει και καθόλου. Ναι. Και σε άλλη φάση που έχω βάλει ίδια εταιρεία παντελόνι, το έχει πια ακριβώς το ίδιο σε μαύρο, το έπιασες και μου είπες ότι είναι φανταστικό. Εγώ έχω πιάσει παντελόνι δικό σου. Ναι, όταν φόραγα. Ναι. Εδώ έχει βάλει 4 άλλε ποιότητε. Ναι. Δηλαδή, σε Κατερίνα, έχω συνηθίσει να φεύγουμε μέσω όρο 2,1 από εδώ, ό,τι και να φέρω. Οπότε μου είναι OK. Είναι σχεδόν απογοητευτικό αυτό. Δεν έχει σημασία τη φορά να φύγει. Απογοητευτικό. Νομίζω ότι έκανα λάθος μια συλλαβή. Σημασία έχει επιλεκτικά για τον καθένα, δεν έχω καταλάβει. Αυτό ρωτάω. Για σένα είναι επιλεκτική η σημασία. Είναι επιλεκτική στου ανθρώπου τη βλέπουμε και τι δεν βλέπουμε.
Δεν είναι έτσι. Καλά, αυτό σίγουρα είναι επιλεκτικό και το βλέπουμε και εδώ. Μα βρε Σιμών μου τώρα, μα... μιλάμε οι δυο μας. Άκουσε, έχεις βάλει σε ποιότητες, μόνη σου έχεις αυτοακυρωθεί ναι. και έχεις βάλει σε ίδιο, θα το ξαναπώ, μην επέμβεις, δεν είναι για σένα. Έχεις βάλει σε ποιότητα που έχεις ακυρώσει στην αρχή του παιχνιδιού ένα και μετά έχεις βάλει τρία ή τέσσερα, στο ίδιο ακριβώς ρούχο. Ξέρω και ακριβώς για ποιο ρούχο μιλάμε τώρα. Προφανώς δεν είναι το, γιατί το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Απλά σου λέω ότι αυτό το παντελόνι το έχεις πιάσει σε μαύρο. Πριν από κάποιο διάστημα που σου έλεγα, κοίτα, κάθομαι και δεν παθαίνει τίποτα σου έκανε. Το κουβεντιάζαμε μαζί σου, λέω το έβγαλα. Δεν ξέρω, πάντως επειδή το είδα και πριν που ήσουν δίπλα, δεν μου αρέσει καθόλου αλήθεια. Ίσως είναι και το χρώμα, δεν ξέρω. Και το φανελάκι δεν μου αρέσει καθόλου. Εσύ γιατί γελάς? Μόνο μου. Α. Λέω κάτι αστείο. Όχι, μόνο μου γελάω. Ναι, πάντως δεν απάντησε αυτό που σου είπε η Μπισιμόν και νομίζω ότι ναι, είναι δεν άκουσα, σημαντικό. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Είπε, αφού σου αρέσει πάρα πολύ αυτό το οποίο το έχει φτιάξει μόνη της και το οποίο είναι και ο στόχος της δοκιμασίας, όπως και η τσάντα, ήτανε για ένα. Να ρωτήσω κάτι. Την ίδια ερώτηση θα μπορούσα να κάνω εγώ στην. Μα δεν μου άρεσε τίποτα επάνω. Μου είπε ότι είναι πάρα πολύ ωραία τα παπούτσια και η τσάντα είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ξεχωριστά. Ναι, αλλά εσύ είπε ότι αυτή η τσάντα σ' αρέσει και αυτό. Ναι, εμένα μου αρέσει. Ναι, ξεχωριστά όμω, όχι σε αυτό το look. Δεν μου αρέσει καθόλου το παντελόνι όπω και η ποιότητα στο φανελάκι. Άρα μου αρέσει μόνο ο φιόγκο που φορά. Mm. Αυτό το πράσινο. Τι διαφορετικό έχει από αυτό που είπε η Μπή για το δικό μου το look. Ότι τη αρέσει το παπούτσι γιατί το έχει και η ίδια και τη αρέσει και η τσάντα. Αλλά ξεχωριστά, όχι σε αυτό το look. Ναι, γιατί έχεις βάλει 38 φιόγκους, είπα. Γι' αυτό το είπα. Γιατί έχεις υπερβάλει σε ένα look ότι δεν είναι καθόλου ωραίο ένα look. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν είναι κάτι ωραίο ή ότι μ' αρέσει ένα κάτι. Ένα μου έβαλες, δεν είναι ότι σου μου έβαλα δύο. Ένα γιατί δεν τέριαζε τίποτα με τίποτα. Τι δεν ταιριάζει, αγάπη μου. Μου πεις ότι είναι φλίαρο και είναι λίγο, ξέρω εγώ, όπως είπα, ναι, λίγο τέσπαιδικό. Ναι, με αυτό σου είπα, βάλει 38 φιόγκους. Αλλά όχι ότι δεν ταιριάζει, τι δεν ταιριάζει. Έχεις βάλει, ναι, εντάξει, okay. Μίλησα όταν κρινώσουν, τώρα δεν θα σε ξανακρίνω. Όχι, αλλά τώρα έγινε ξεκάθαρο. Εγώ δεν το είχα καταλάβει. Ναι. Δηλαδή, τώρα που σου έκανα την ερώτηση, έγινε εμφανές το ένα με την έννοια. Ξεκάθαρα πολλά πράγματα. Με την έννοια ότι. Δεν θα σταματήσει να ασχολούμαι. Το θέμα ξέρει ποιο είναι. Επειδή καταλαβαίνω τι λέμε, βλέπω ρε παιδί μου, αντιλαμβάνομαι ότι για τον εαυτό μου πάλι θα μιλήσω, ότι εγώ μιλάω ξεκάθαρα. Σας είπα, ξεκάθαρα το είπα στα κορίτσια, ότι εγώ θα βάζω τους βαθμούς που θέλω στις δέτες, στην Ατάση, επειδή έτσι θέλω. Ναι. Το λέω, το δηλώνω και σε όποιον αρέσει. Ναι. Απλά κατεβάζω τον εαυτό μου, δεν το κατεβάζω. Εγώ το δηλώνω. Τον αποφεύγω. Ένα λεπτάκι μόνο να τελειώσω. Να είμαστε φουλ σωστές απέναντι. Δεν θέλω να είσαι φουλ σωστή απέναντί μου. Βασικά, εσύ συγκεκριμένα μερικές φορές είσαι και αντικειμενική. Μερικές φορές είσαι και αντικειμενική. Γενικά. Εγώ δεν μπορώ σε δεν αυτό το απλά το να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να λέμε. Κανένας δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Και έχω βάλει και δύο στην Καζαμπλάνκα και δύο. Δεν έχω δει. Να σου πω κάτι δεν έχω δει δύο από εσένα σε look, είτε τη Ζέτα είτε τη Νατάσα. Εγώ έχω βάλει και δύο στη Δήμητρα και δύο στην Καζαμπλάνκα και δύο στην Νικολίνα που λες ότι κάνω. Έχω βάλει πάρα πολλές φορές. Και στην Ανδριάνα που έφυγε, τη έβαλα και ένα. Θα σου πω κάτι. Όχι στο προηγούμενο, νομίζω, στο προ-προηγούμενο επεισόδιο, όχι στο χθεσινό, στο προχθεσινό, δεν θυμάμαι, δύο επεισόδια πριν, ήταν η μοναδική φορά που έβαλες και στη Δήμητρα δύο. Μοναδική φορά. Ναι. Ήταν μοναδική φορά. Από τις πολύ λίγες φορές που έβαλε στη Δήμητρα 2 και από τις λίγες φορές που έβαλε στη Καζαμπλάνκα 2. Γιατί εσύ, η Δήμητρα και η Καζαμπλάνκα βάζετε μόνο 4. Και το βασικό είναι ότι έρχομαι πάντα εγώ στις ερωτήσεις γιατί βάζεις 4. Λοιπόν, εγώ σας το λέω, μη με ξαναρωτήσετε. Θέλεις να σου θα πω βάζω κάτι, 4. Θέλεις να σου πω κάτι και να τελειώσει. Γιατί έτσι θέλω. Βάλω ό,τι θες, δεν με ενδιαφέρει. Ωραία, όχι, μην το λέω, γιατί μου το ξαναλένε όλοι. Ο καθένας με την φορά του το λέει. Γιατί έτσι. Εγώ, είτε το look μου. Άδικα είναι πάρα πολλά πράγματα, καρδούλα μου, εδώ. Δεν έχουμε ένα τέτοιο στήριγμα. Και όταν ο μερικών συμπαιχτηριών μας ο μέσος όρος είναι πιο ψηλός από τον δικό μας. Αγάπη μου. Που δεν έχουμε τα σίγουρα τεσσάρια. Είναι άδικο στο γενικό σύνολο του διαγωνισμού αυτό το πράγμα. Έχω έρθει σε φάση να δω εσένα με κάποια άλλη παίχτρια να λες ότι θα μου βάλεις ένα για τους δικούς σου λόγους κτλ. Δεν είναι και μου λες ότι είσαι αντικειμενική. Μην τρελαθούμε τώρα. Μόνο μου πρέπει εκεί. Έχω πει εγώ με παίχτρια. Λοιπόν, έχεις κοιταχτεί και λες. Έχεις κοιταχτεί, έχουν πει βγαίνει η Σιμώνα και κάνεις έτσι ένα. Δεν θέλω να ασχολούμαι. Εγώ μιλάω μόνο τον αυτό μου. Εγώ πότε σου βαλάσω τελευταία. Σε παρακαλώ, Νικολίνα, θέλω λίγο να μιλήσει η Ζέτα που έχει βάλει επίσης άσο. Ναι, γεια σου Βασιλική. Αυτό που έχεις φτιάξει, μου αρέσει πάρα πολύ και το χρώμα. Θα ήθελα ιδανικά να ήτανε... Hello. Ναι, σ' ακούω, το κοιτάζω. Okay. Κοιτάζω.
Θα ήθελα να ήταν πιο κοντές οι τυράντες που έχεις φτιάξει. Γιατί? Να σου πω, θες να... και να ήταν πιο, πιο μικρές οι τυράντες, να το φορούσες ιδανικά σκέτο και να ήταν ένα πιο ψηλό μέσο παντελόνι που να σε κολακεύει και καλύτερα, γιατί νομίζω δεν μου πολύ αρέσει το τελείωμα του παντελονιού. Και δεν μου αρέσει συνδυαστικά με το φανελάκι όπως το έχεις βάλει, γιατί όταν μας έκανες την μπασαρέλα που έχει το πολύ μεγάλο αυτό άνοιγμα, δεν μου άρεσε και από μέσα που φαινόταν και το μαύρο μπρα. Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ το χρώμα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, μου θυμίζει έτσι λίγο... πώς είναι οι κάβιες, ξέρεις, το κουκούλι που δεν γίνονται πεταλούδες. Τέλειο. Ναι, πραγματικά. Έγινες μία πεταλούδα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Έχει γίνει ακόμα. Και το τσαντάκι μου αρέσει. Ευχαριστώ. Αυτά. Δεν έχει γίνει ακόμα, λέει. Είναι στο κουκούλι, λέει. Είναι στο κουκούλι. Ο μέσος όρος βγαίνει μόνιμα για κάποια κορίτσια πάρα πολύ υψηλός, ανεξάρτητα από το τι βαθμολογία παίρνουν από την Κριτική Επιτροπή. Εγώ είμαι πάντα πάρα πολύ χαμηλά στο μέσο όρο, γιατί μόνιμα... Ντροπή είναι αυτό να το λες. Θα λέω ότι θέλω και ας είναι η ντροπή δική μου, μην επεμβαίνεις, δεν απευθυνόμουν σε σένα αυτή τη στιγμή, συγγνώμη. Ναι. Αλλά είμαι, παίζω, και, λοιπόν... παίζω εδώ και βλέπω ότι γενικά πολλές φορές κερδίζεις και βγαίνεις πρώτη. Με βαθμολογία των κριτών. Από εδώ έχω πάρα πολύ καιρό που φεύγω με 2,1, με 2,3, με 1,9. Με ό,τι βαθμολογία και να μου βάλει η Κριτική Επιτροπή, εγώ από εδώ με πάνω από 2,5 δεν φεύγω. Εγώ δεν έχω φύγει ποτέ με 2,3 και θέλετε να σας πω κάτι άλλο. 2,8 βγάζεις, 2,9, 3,1. Και με τη μία νίκη που πήρα που δεν την πήρα και μόνη μου, εξαιτίας των κριτών την πήρα, γιατί εσείς μου είχατε ταράξει το 1 και στο 2. Ευτυχώς που μίλησες, ρε Νατάσα, γιατί είχα ανησυχήσει τόση ώρα. Όχι, εδώ είμαι, όχι, καλά είμαι. Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου. 2,5 είναι μέσος όρος, παραπονιώσουν. Ευχαριστώ, πάνω από 2,5. Ευχαριστώ.